ένας χρόνος έχει περάσει από το πρώτο σκληρό lockdown του Μαρτίου και η εικόνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει απελπιστική. Ο συνωστισμός δεν έχει αντιμετωπιστεί, ενώ όπως θα δείτε στην αυτοψία του Βαγγέλη Γκούμα, ειδικά στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, το στριμωξίδι χτυπά κόκκινο. Πώς είναι αναγκαίο να κυκλοφορήσετε? 10 άτομα εδώ μέσα, 12, 15, είμαστε 50. Μάρτιος του 2020. Οι οδηγοί των λεωφορείων ξεσπούσαν όσο οι πολίτες στηβάζονταν ο ένας πάνω στον άλλον. Και αυτή είναι η σημερινή αποκαλυπτική εικόνα. Ένα χρόνο μετά, τίποτα δεν έχει διορθωθεί. Βρισκόμαστε στο τρόλεϊ στη γραμμή 5 που πηγαίνει προς Λαμπρινή. Δείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει ουσιαστικά χώρος να ανασάνεις. Οι επιβάτες διαμαρτύρονται και λένε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κολλήσουν κορονοϊό. Κάθε μέρα το ίδιο είναι. Εσύ πρωί, δε βράδυ. Να. Πρέπει του βάλουμε παραπάνω λεωφορείο. Χάλια είναι. Είμαι με δύο μάσκες. Βλέπεις τα μέτρα εδώ, βλέπεις μέτρα εδώ. Η σαρδελοποίηση που αποτυπώνει η κάμερα του Star μόνο εποχή πανδημίας και lockdown δεν θυμίζει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, δηλαδή, άντε και το είπα. Θα φύγουνε, δεν έχουνε, δεν καταλαβαίνουνε. Τα ίδια λέει στον Βαγγέλη Γκούμα και ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 608. Μπορεί να γίνει καυγάς, μπορεί να χαθεί το δρομολόγιο. Να πω ότι είναι πλήρες και πρέπει να κατεβείτε να πάρετε το άλλο. Χρειάζονται να έρθουν καινούργια λεωφορεία, ανταλλακτικά δεν υπάρχουν. Τα δρομολόγια λιγοστά και οι επιβάτες πολλοί. Εκτός από εκείνους που αναγκάζονται να στριμωχτούν στα μέσα για να πάνε στη δουλειά τους τις ώρες αιχμής, υπάρχουν και εκείνοι που παίρνουν το λεωφορείο για ψήλου πήδημα. Σε ώρες αιχμής, για να μην υπάρχει συνωστισμός, πρέπει τα οχήματα που ήδη υπάρχουν να τριπλασιαστούν. Πράγμα αδύνατο. Επομένως, πρέπει να λειτουργήσει και η προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Εδώ γίνεται χαμός. Κάθε μέρα το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχει φόβος. Υπάρχει φόβος, βέβαια. Αυτό είναι απόσταση. Απόσταση. Εδώ δεν γίνεται.